Αυτίσια. Λοιπόν, είναι από 17. Είχε γίνει μια συζήτηση με την επιδημιολογική ομάδα και το Υπουργείο για αρχές Μαΐου. Ωστόσο, η ημερομηνία έχει αλλάξει και είναι από 17 Μαΐου που θα επιτρέπονται. Ωστόσο, για να μην κάνουμε κάποιο λάθος στους αριθμούς των καλεσμένων, θα έχουμε και αύριο, αλλά και σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, θα συζητήσουν το θέμα και μπορείτε να μάθετε κι εσείς για τον αριθμό των ατόμων. Θα σας δώσουμε κι εμείς βεβαίως όποιες διευκρινήσεις έχουμε, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα στο κινητό. Λοιπόν, να αλλάξουμε κυρίες και κύριοι κλίμα και θέμα και να πάμε να καλημερίσουμε τον διεθνολόγο, τον κύριο Ζήνωνα Τζάρα. Γεια σας κύριε Τζάρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε από τα της πανδημίας και πάμε στην πανδημική κατάσταση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, γιατί έχουμε έτσι μια έκρηθμη κατάσταση, αν θέλετε, έναν πολιτικό σεισμό κάποιοι τον χαρακτηρίζουν. Τι θα δούμε τις επόμενες μέρες? Κοιτάξτε, βρίσκεται η Τουρκία σε μια διαδικασία μετάβασης αφενός και ξεκαθαρίσματος κάποιων δυναμικών αφετέρου. Διότι το μεγάλο στοίχημα για τον πρόεδρο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρει να διατηρήσει την εξουσία του και να καταφέρει τις εκλογικές δυναμικές που ανέπτυξε τα περασμένα χρόνια να μην τις χάσει. Αυτά εξαρτούνται πάρα πολύ από την οικονομία, εξού και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει την οικονομία, όχι πάντα βέβαια με τους καλύτερους χειρισμούς. Mm-hmm. Και από την άλλη, επειδή βρήκε και τη συνταγή που δουλεύει από το 2015 και μετά, είναι να εξάπτει τα εθνικιστικά και ενίοτε τα ισλαμικά αισθήματα για να συσπυρώνει τις ψήφους του, λόγω του ότι τα πράγματα κατά τα άλλα δεν πάνε καλά. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε και μια τάση από το στρατιωτικό κατεστημένο με τη λίστα των 103 ναυάρχων να ενίστανται, ας πούμε, στο τι κάνει ο Ερντογάν. Αυτό βέβαια δεν είναι καινούργιο, αλλά έχω την αίσθηση είναι ότι η κυβέρνηση Ερντογάν κεφαλαιοποιεί ακόμα μια φορά αυτή την κίνηση, η οποία δεν είναι πραξικοπηματική. Το έχουν πει και ήδη οι ναυάρχοι, αλλά την παρουσιάζει ως τέτοια, διότι πάνω στο αφήγημα του πραξικοπήματος του 2016 έχει καταφέρει να χτίσει τη νέα του, αν θέλετε, εξουσία. Και αυτό θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει για τον επόμενο στόχο, που είναι οι εκλογές, είτε αυτές είναι πρόορες μέσα στο 2021 ή το 2022, είτε αυτές είναι κανονικά το 2023 ή και πιο μετά, κατά κάποιους αναλύτες. Και όλων αυτών είναι για να ολοκληρώσει τα 100 χρόνια και να εγκαινιάσει τη νέα Τουρκία στα 100 χρόνια από την ίδρυση του τουρκικού κράτους. Από εκεί και πέρα, η εξωτερική πολιτική τον βοηθά σε ό,τι αφορά και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και άλλα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στον Κάφκασο και στη Βόρεια Αφρική, διότι όλα αυτά τα παρουσιάζει ως νίκες και είναι ένα πεδίο το οποίο είναι για τον ίδιο θετικό. Όλες αυτές οι μεταβλητές θα πρέπει να τις εξετάσουμε στο επόμενο διάστημα για να δούμε ποια θα είναι η έκβαση. Μάλιστα. Και θα περιμένουμε βεβαίως και να δούμε τι θα βγάλει η σημερινή έκτακτη σύσκεψη που έχει προγραμματίσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι, βεβαίως. Ναι, που θα είναι σήμερα κάποια στιγμή. Τώρα,